Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την πρώτη διαφημιστική διακοπή και θα σταθούμε στο θέμα των τελευταίων δύο ημερών, τις γαλλικές εκλογές, αλλά βεβαίως και τα όσα εκτελήσονται στην Ουκρανία με την εμπλοκή πλέον και της Μολδαβίας σε σχέση με τα χτυπήματα που εμφανίστηκαν να έχουν συμβεί σε έδαφος της Μολδαβίας, στην περιοχή της Πεντενιστερίας που από το 1990 έχει κηρύξει την ανεξαρτησία της χώρας, βεβαίως να έχει αναγνωριστεί. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτη, και χρόνια πολλά. Καλησπέρα επίσης, χρόνια πολλά στους ακροατές. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω από τις γαλλικές εκλογές. Αυτή η νίκη, η ανακούφιση, θα τη χαρακτήριζα εγώ, για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γαλλία, του Εμμανουέλ Μακρόν, ταυτόχρονα δεν δημιουργεί και προβληματισμό. Τι θέλω να πω, η ισχυροποίηση στην Γαλλία καταρχάς ενός κομματιού της γαλλικής κοινωνίας κάτω από ένα ακροδεξιό κόμμα όπως αυτό της Λεπέν, από μια ακροδεξιά προσωπικότητα, δεν θα έπρεπε να προβληματίζει κανονικά? Ναι, λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό και επίκαιρο ερώτημα αυτό, το οποίο θα έλεγα έχει δύο απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι απλές. Πρώτον, αν ψάξει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία των λόγων που οι ψηφοφόροι διάλεξαν τη Λεπέν, θα δει κανείς ότι αφορά μία ατζέντα που δεν είναι, θα έλεγα, αυτή που μονοπολεί ακροδεξιά τα τελευταία 30-40 χρόνια. Είναι μια ατζέντα που θα έλεγα αφορά την επιβίωση και τα προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα σε ένα επίπεδο θα μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι απριόρι οπαδοί της ακροδεξιάς οι ψηφοφόροι της Λεπέν, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε μια αγωνία, σε μια ίσως και μερική απελπισία πολιτική, ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς το πολιτικό σύστημα, επέλεξαν αυτή τη γυναίκα για πρόεδρο της Γαλλίας. Να αποτολμήσω τη σύγκριση, αν αυτή η απελπισία των Γάλλων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή συνδέεται με την απελπισία των Ελλήνων κάπου στο 2011-2012. Εν μέρη μόνο ναι, γιατί τότε είχαμε μια έκρηξη οργής για ένα πρόβλημα που ήρθε, θα λέγαμε, για πολλούς μες στην ελληνική κοινωνία ουρανοκατέβατο. Εδώ έχουμε μια, ουσιαστικά ένα προβληματισμό των Γάλλων πολιτών για ένα επίπεδο ζωής το οποίο ασαλεύεται, που υπάρχουν προβλήματα επιβίωσης, το ενεργειακό, και πολύ χαμηλότερα στην ατζέντα που είναι τα ζητήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας ή άλλα ζητήματα στα οποία έχει η ακροδεξιά κάποιες θέσεις ακραίες. Εδώ τώρα έχουμε το εξής όμως. Αυτή την αγωνία των απλών ανθρώπων την έχει καρποθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια ακροδεξιά υποψήφια. Πώς θα γίνει αυτός ο κόσμος, θα έλεγα, να απεκιστρωθεί από αυτή την πορεία και να μπορέσει να ενταχθεί μέσα στο, θα λέγαμε, δημοκρατικό τόξο? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει αυτή τη στιγμή ο εκλεγής πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, αλλά νομίζω αφορά και το σύνολο του δημοκρατικού τόξου της Γαλλίας, να μπορέσει να φέρει τέτοιου είδους προτάγματα και μια πολιτική ατζέντα για να αντιμετωπίσει αυτές τις πραγματικές αγωνίες των απλών ανθρώπων. Και το δεύτερο σημείο, θα έλεγα, ότι είναι το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα αστικά κέντρα και την επαρχία, το οποίο είναι ένα σχήμα το οποίο έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό να συμβαίνει και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως είναι στην Αμερική το 2016 και λιγότερο το 2020, με το Brexit και τη νίκη των οπαδών της, ας πούμε, του απομονωτισμού της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό έχει να κάνει με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όλες αυτές τις αλλαγές που επιτελούνται στο τρόπο εργασίας, στο χώρο εργασίας, στην αλλαγή του υπουργικού σχήματος της οικονομίας κλπ. Όλα αυτά τα πολύ δύσκολα ερωτήματα που βασανίζουν όλες τις δυτικές κοινωνίες, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία είδαμε. Ναι, κύριε Κουτσομίτη, με ακούτε? Ναι. Σας χάσαμε στην τελευταία σας φράση. Ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο κατάφερε η Λεπέν ουσιαστικά με την προεκλογική της καμπάνια να αποδυναμώσει την μετριοπαθή αριστερά, ίσως, και τη μετριοπαθή δεξιά. Δεν άφησε περιθώρια
ουσιαστικά για να υπάρξει μια, ένα ισχυρό αντιπαλωδέως που δεν θα προέρχεται από τα άκρα, να το πω έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα το οποίο έχουν πέσει ένα μέρος μεγάλο των πολιτικών δυνάμεων. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πολύ αυτά λογικά ερωτήματα, πέσανε στην παγίδα των εύκολων λύσεων απέναντι στο να αντιμετωπίσουν τους πολίτες, και είδαμε έτσι μετακίνηση και, ας πούμε, κεντρών σχημάτων πιο πολύ προς τα δεξιά ή ακόμα και αριστερών σχημάτων με θέσεις που είναι μακριά από τις πάγιες θέσεις αριστεράς. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζονται αυτή τη στιγμή είναι λύσεις. Λύσεις και καθαρές απαντήσεις στα προβλήματα. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσει ένας αγρότης αυτή τη στιγμή σε μια επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Νότου, ας πούμε, ιδιαίτερα της Ιταλίας, τις μεγάλες προκλήσεις της αλλαγής της κλιματικής και της αλλαγής του τρόπου εκμετάλλευσης των γεωργικών καλλιεργειών. Αυτά, δυστυχώς, νομίζω δεν ακούγονται από κανένα σχήμα πολιτικό του δημοκρατικού τόξου αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα του αφηγήματος, το πώς θα πούμε στον απλό άνθρωπο ότι η επόμενη μέρα, η επόμενη δεκαετία δεν θα είναι το ίδιο δραματική ή χειρότερα δραματική από αυτή που ζει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα ή πηξίδες για την υπόλοιπη Ευρώπη, και όταν λέω υπόλοιπη Ευρώπη μιλάω και για την Ελλάδα, από αυτή την εκλογική αναμέτρηση με την ισχυροποίηση της ακροδεξιάς στη μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες? Νομίζω ότι είναι τεράστιο το μήνυμα που έρχεται για την επόμενη, για το επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον έναν απλό καταναλωτή ή έναν απλό άνθρωπο, ο οποίος ξαφνικά βλέπει τους λογαριασμούς της ενέργειας να τριπλασιάζονται ή να τετραπλασιάζονται σε βαθμό που να μην μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες οικογένειάς. Εδώ πρέπει να βρει μια λύση. Το σχήμα της διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας με βάση το φυσικό αέριο έχει αποδειχθεί αυτή τη στιγμή καταστροφικό. Πρέπει να απακιστρωθούμε από αυτό. Με ποιο τρόπο θα γίνει, ήδη συζητιέται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά πρέπει να γίνει. Μπορεί να είναι με ορισμό ενός πλαφών, μπορεί να είναι με απακίστρωση από το φυσικό αέριο. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα των ειδικών να το πούν. Αλλά αυτό, νομίζω, αυτή τη στιγμή είναι κέριο ζήτημα, η ακρίβεια και κυρίως η ενεργειακή κρίση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και ιδίως για τις χώρες του Νότου, όπου μεγάλο μέρος των πολιτών με δυσκολία βγάζουν τα προστοζήν μήνα με το μήνα. Τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε, ίσως ακουστεί οξύμορο αυτό που θα σας ρωτήσω. Μήπως τελικά αποδειχθεί η ισχυροποίηση της ακροδεξιάς στην Γαλλία το πιο καλό σενάριο σε σχέση με τον πύχη που έχουμε βάλει στο πού θα μπορούσε να φτάσει η ακροδεξιά? Τι θέλω να πω, ένα σενάριο το οποίο πιέζει το Μακρόν να λάβει πιο φιλολαϊκές αποφάσεις υπό την δαμόκλειο σπάθη της ισχυροποίησης ακροδεξιάς, με μια ατζέντα που, όπως περιγράψατε, ουσιαστικά ακούμπησε στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των Γάλλων, που δεν είναι άλλα, καταρχάς, σε σχέση με την οικονομία, με την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Μήπως, θέλω να πω, ότι αυτή η ισχυροποίηση της ακροδεξιάς βοηθήσει, εντός αγωγικών, να πιέσει τα πράγματα από δημοκρατικές πλέον δυνάμεις, και μιλώ για τον Εμμανουέλ Μακρόν, να λάβουν ή να βοηθήσουν να ληφθούν αποφάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Νομίζω ότι είναι προφανής η απάντηση, σαφέστατα, και πιέζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε ήδη σε χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, όπως είναι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Το ζήτημα όμως για μένα είναι τι αποφάσεις θα λάβουν οι ηγεσίες των δημοκρατικών κυβερνήσεων και των δημοκρατικών κομμάτων. Εάν είναι η εύκολη λύση να σπαστούμε λαϊκιστικές απόψεις, το λέω σε εισαγωγικά, λεφτόδεντρα, ή χαρίζουμε χρέη, χαρίζουμε οικόπεδα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να βρούμε εφικτές λύσεις, οι οποίες να μπορούν να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκό και να είναι εφαρμόσιμες και να μπορούν να έχουν αντίκρισμα στη τσέπη των καταναλωτών. Διότι θα σας πω το άλλο επικίνδυνο. Είναι αν καταλήξουμε σε μια λαϊκίστικη πλειοδοσία, δεν θα μπορεί να γίνει εφικτή μετά, να γίνει ρεαλιστική και να εφαρμόσιμη, και μετά η μήνυ και η οργή των πολιτών θα είναι ακόμη χειρότερη, με κίνδυνο να επανέλθουν ακόμη πιο εξτρεμιστικές δυνάμεις στο προσκήνιο του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα.
Πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Βλέπετε να έχουμε πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά. Το λέω με αφορμή την είδηση ότι είχαμε κάποια χτυπήματα σε μολδαβικό έδαφος. Ναι, κοιτάξτε, αυτός ο φόβος τον είχα, εγώ τουλάχιστον τον έχω εκφράσει εξ αρχής, ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο και τουλάχιστον από το Φεβρουάριο θεωρούσα ότι δεν είχε λογική αυτού του είδους η πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας αν ήταν μόνο για να αυξήσει το κομμάτι της κυριαρχίας στις δύο επαρχίες του Ντομπάς. Φαινόταν στο αφήγημα, φαινόταν στο πώς κινητοποίησαν τις δυνάμεις και κυρίως από εκεί και πέρα το βλέπουμε και στον τρόπο που εκφράζονται όλο το, θα λέγαμε, το σύστημα Πούτιν στη Ρωσία, που μιλάει για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Δύση. Πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ρωσική ηγεσία αυτή τη στιγμή επιδιώκει μια πολύ ευρεία σύγκρουση με τη Δύση συνολικά. Θεωρούν ότι είναι το μεγάλο πλήρωμα του χρόνου για να ανακτήσουν τη χαμένη δόξα της ρωσικής αυτοκρατορίας. Το λέω σε εισαγωγικά, αλλά ίσως και χωρίς εισαγωγικά, το πιστεύουν πολύ μέσα στη Ρωσία αυτό το αφήγημα. Και το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε ενωμένα σαν Δύση να αποτρέψουμε αυτές τις προκλήσεις χωρίς να οδηγηθούμε σε μια σύγκρουση μεγάλου επίπεδου τύπου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή είναι η πολύ δύσκολη ισορροπία που πρέπει να βρούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι όμως που δεν αξιοποιεί και αυτό το φόβο δηλαδή της Δύσης να εμπλακούμε σε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι και ο φόβος που αξιοποιείται από τον Πούτιν. Τι θέλω να πω. Τώρα βλέπουμε την εμπλοκή της Μολδαβίας. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο πάμε σε μία άλλη χώρα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Ουσιαστικά βήμα προς βήμα, σε αυτό το σχεδιασμό που περιγράφετε κι εσείς, όπου έχει αποτυπωθεί ήδη εδώ, τουλάχιστον από έμπειρους αναλυτές όπως εσείς, εδώ και αρκετό καιρό, να ξετυλίγεται πάλι η επανασυσπήρωση κρατών στο και δια της βίας. Έστω και του πολέμου, επανασυσπήρωση κρατών με την μητέρα πατρίδα, δηλαδή την Ρωσία. Δυστυχώς αυτός είναι ο κίνδυνος και το ευτύχημα, το λέω σε εισαγωγικά γιατί είναι τραγικό, είναι ότι μόλις τώρα αρχίζουν κάποιες ηγεσίες κάποιων δυτικών χωρών να αντιλαμβάνονται πλέον ότι αυτός είναι ο κίνδυνος και όχι απλά το γεγονός ότι ο κύριος Ζελένσκι δεν ήθελε να εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μίνσκ με τον τρόπο που ήθελε η Ρωσία να εφαρμοστούν. Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Μιλάμε για ανασύνθεση όλης της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη και αναδιάθρωση όλων των σφαιρών επιρροής στην Ευρώπη. Αυτό επιδιώκει η Ρωσία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να οδηγηθούμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο? Αυτό νομίζω που είπε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προχθές στο Κίεβο, είναι ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις επιθετικές ικανότητες της Ρωσίας σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι σε θέση να εξαπολύσει έναν πολύ μεγάλο πόλεμο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καθυστερώντας με κάθε τρόπο την προέλασή της στην Ουκρανία. Είτε αυτό λέγεται με ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων με καλύτερο οπλισμό, είτε με αποτροπή, είτε με άλλους στρατιωτικούς τρόπους, να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία ώστε να μην μπορεί πλέον η Ρωσία να διεξαγάγει έναν πολύ μεγάλο πόλεμο από εκεί και πέρα. Μιας και αναφερθήκατε στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, η δήλωσή του η σημερινή τουλάχιστον που δημοσιεύθηκε ότι πιστεύει ότι οι Ουκρανοί μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο, ουσιαστικά είναι μια επέκταση του συλλογισμού αυτού? Νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια να ενισχυθεί και το ηθικό των Ουκρανικών δυνάμεων, αλλά σαφέστατα υπονοεί και αυτό ότι και με τη βοήθεια της Δύσης μπορεί να κερδιθεί ο πόλεμος. Εκεί που είναι για μένα το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι πώς θα βάλουμε την κόκκινη γραμμή απέναντι στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Είναι η κόκκινη γραμμή στο να μην επεκταθεί δυτικά πέραν της Οδυσσού, από την Οδυσσού και πιο δυτικά προς τη Μολδαβία, ή είναι και να προσπαθήσει η Δύση με την Ουκρανία να ανακαταλάβουν και εδάφη που αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει η Ρωσία? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν τα πράγματα σταθεροποιηθούν και οδηγηθούμε σε μια κατάσταση του πυρός, να πούμε στους Ουκρανούς ξεχάστε όλα τα εδάφη που κατέκτησε μέχρι το τέλος Απριλίου π.χ. η Ρωσία. Όμως θα πρέπει να φανούμε κάποια στιγμή και ρεαλιστές. Αλλά το μείζον για μένα για την άμυνα της Ευρώπης είναι ότι πρέπει πολύ σύντομα να τεθεί μια κόκκινη γραμμή, παραδείγματος χάρη δυτικά του Δνήπερου ή από Οδυσσό και πέρα, δεν θα πάτε.
Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ώστε να ξέρει και η Ρωσία τα όρια της. Αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να καταλάβει και το Μεταλλάφ και την Οδυσσό, να φτάσει στην Υπερδνηστερία, να πάει και στη Μολδαβία, να κάνει και άλλα πράγματα. Κάπου πρέπει να τεθεί μια κόκκινη γραμμή. Μάλιστα. Κύριε Κουτσόμη, σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσόμητης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Η αλήθεια είναι ότι...